Που είναι πολύ πλούσιο σε κεφάλαιο αγροτικό, τόσο σε γη, όσο και σε νερό, αλλά και σε πολύ δυνατούς παραγωγούς. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, αν μπορείτε να μας πείτε το βασικό, το ένα βασικό πλεονέκτημά του έναντι του συμβατικού θερμοκηπίου και το βασικό μειονέκτημά του πάλι έναντι του συμβατικού θερμοκηπίου. Και επειδή είπατε ότι πρόκειται για μια ελαφριά τύπου κατασκευή, κατά πόσο είναι εφικτή, δυνατή τεχνικά ή χρηστικά η μεταφορά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Είναι πάρα πολύ εύστοχες. Όσον αφορά το θέμα με το δικτυογύπιο, με το θερμοκήπιο. Το θερμοκήπιο θεωρείται ένας χώρος ο οποίος χρησιμοποιείται για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε περισσότερο κάποιες θερμοκρασίες. Άρα έχει αποσκοπεί κυρίως σε καλλιέργειες χειμερινές. Να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα φυτά από τη βροχή, από το κρύο και σαφώς να οτιδήποτε σύστημα εφαρμόσουμε να είναι σε ένα κλειστό χώρο. Σύστημα θέρμανσης ή σύστημα θερμοκουρτίνας για όσους γνωρίζουμε. Το δικτυογύπιο δεν απευθύνεται σε αυτό. Και μάλιστα και να κάνουμε παραγωγή, συγγνώμη, να κάνουμε παραγωγή φυτών εκτός εποχής. Κάνουμε ντομάτα μέσα στα Χριστούγεννα. Το δικτυογύπιο έρχεται να καλύψει κάποιες ανάγκες και κάποια προβλήματα και να δώσει λύση για το καλοκαίρι. Κυρίως για το καλοκαίρι. Εκεί που τα φυτά πλέον είναι στην εποχή τους, αλλά πλέον δεν αντέχουν λόγω των όλων περιβαλλοντικών καταστάσεων, των νέων περιβαλλοντικών καταστάσεων. Τώρα, το θερμοκήπιο για να λειτουργήσει το καλοκαίρι, ποιο είναι το πλεονέκτημα του δικτυογύπιου το καλοκαίρι. Το θερμοκήπιο για να λειτουργήσει το καλοκαίρι χρειάζεται πανάκριβους μηχανισμούς. Χρειάζεται συστήματα δηλαδή και ενεργοβόρα, βασικό, αλλά και με πάρα πολύ ψηλό κόστος εγκατάστασης, συντήρησης. Ένα άλλο σημαντικό, το δικτυογύπιο δεν θέλει σχεδόν καμία συντήρηση. Εκτός από να προσέχουμε να το πλένουμε αν έχει παρατεταμένη ανομβρία να φεύγει σκόνη από πάνω, γιατί η σκόνη μαζί με τον ήλιο δημιουργούν πιο γρήγορες συνθήκες γύρανσης για το υλικό. Και αν χρειαστεί, φάει ένα πολύ δυνατό αέρα, ας πούμε, και τρανταχτεί η κατασκευή και κάπου λίγο τα σηματώσει να φέρουν ένα λίγο μάζαμα και αυτά. Αυτό είναι το όλο, η όλη του συντήρηση. Όλη η κατασκευή είναι γαλβανισμένη. Δεν έχει όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι ενεργμένα για μακρά αντοχή, ας πούμε. Υπάρχουν κατασκευές 20 χρόνων χωρίς κανένα ρύθμιση σκουριάς. Άρα ένα σημαντικό είναι ότι δεν έχει και κόστος. Το κόστος αλλαγής των δικτυών είναι πάρα πολύ συμβατό. Είναι περίπου στα κάποιες μερές για το κόστος, σχεδόν στο κόστος του νάιλον. Ανά τετραγωνικό. Οπότε δεν είναι πανάκια, αλλά είναι μια λύση. Είναι μια πολύ σημαντική λύση που θα δώσει άλλο αέρα στον τρόπο παραγωγής του καλοκαίρι. Αν μας ενδιαφέρει βέβαια η ποιότητα, η ασφάλεια και η παραγωγικότητα. Για το θέμα της φυτοφόρας, ναι, είναι μεταφερόμενη κατασκευή. Εάν θέλουμε, μπορούμε να την πάρουμε από το μόνο που έχουμε. Ορίστε. Είπατε για συνδεσμολογία. Ναι, είναι όλα. Αυτή η κατασκευή είναι μελετημένη. Αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω τον αγγλικό όρο που είναι πιοδόκινο, είναι do it yourself. Έτσι, είναι όλα με τα σχέδια. Δηλαδή, αυτό μπορεί. Σαφώς χρειάζεται κάποια τεχνική σε πρώτη εγκατάσταση. Κάποιος άνθρωπος να μοιήσει τον παραγωγό, τον τεχνικό, τους ανθρώπους που θα είναι εκεί, για το πώς γίνεται η κατάσταση, που πρέπει να δώσουμε σημαντική προσοχή. Από εκεί και πέρα είναι βίδες, ειδικά εξαρτήματα τα οποία δεν χρειάζονται καμία προσαρμογή, δεν υπάρχει ούτε κόλλημα, ούτε κόψιμο, τίποτα. Έρχονται όλα και πέφτουν ακριβώς. Είναι μελετημένα από το εργοστάσιο και έτσι κατανεμημένα και τα υλικά που χρησιμοποιούμε, που δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το μόνο που επιβαρυνόμαστε σε δεύτερη μετακίνηση είναι τα σίδερα που βάζουμε για να πιάσουμε τα σηματόσχεδα. Αυτά επειδή είναι μέσα σε βετό, μόνο αυτό είναι το κόστος μεταφοράς. Και η μεταφορά σαν εργασία δεν έχει κάτι άλλο. Υπάρχει μια ερώτηση.
Γενικά ή ειδικά μειονεκτήματα δεν υπάρχουν. Ορίστε. Είστε γενικά ή ειδικά, δεν υπάρχει κανένα μειονέκτημα σε αυτή. Κοιτάξτε, το μειονέκτημα είναι ότι το αρχικό κόστος. Με την έννοια ότι κάθε έχουμε μια καλλιέργεια υπαίθρια που πάμε και βάζουμε φυτά και τώρα πρέπει να κάνουμε μια κατασκευή και να βάλουμε τα φυτά μέσα. Συμψηφίστε με την παραγωγή νέο, σαν αρχικό λέω. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι κάτι που μπορώ να σου πω ότι είναι το τέλειο, αλλά έχει δώσει τέτοια λύση στην καλοκαιρινή καλλιέργεια και στην παραγωγικότητα που αν έβρισκα ένα μειονέκτημα, τουλάχιστον όπως το παρουσιάσαν οι παραγωγοί που το χρησιμοποιήσανε, είναι ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης εξάτμισης όταν πέσει μια βροχή, σε σχέση με το υπαίθριο. Δηλαδή, όταν βραχεί, επειδή ακριβώς είναι βουβουλωμένο και υπάρχει, ας το πούμε, δεν περνάει ο ήλιος όπως πρέπει να περάσει, δεν περνάνε εκεί, τι θέλει την υπηρεώδια κτηνοβολία για να μπορέσει να το στεγνώσει γρήγορα. Εκεί είναι ένα μειονέκτημα, ναι. Αργεί να στεγνώσει σε σχέση με κάποιο άλλο. Και πιθανώς αυτός ο χρόνος, αν δεν προλάβουμε, ας πούμε, να κάνουμε ένα προληπτικό ψεκασμό για βερονόσκο, να πωλήσουμε βερονόσκο. Άλλο ερώτημα, υπάρχει. Είναι δύσκολη η αλλαγή από ένα θερμοκήπιο κανονικό να το μετατρέψουμε σε δικτυοκήπιο. Η δυσκολία δεν έγινε στο να χρησιμοποιήσουμε τα δίκτυα. Η δυσκολία είναι ότι πρέπει να δούμε αν έχει τις προδιαγραφές ο σκελετός να δεχτεί τα δίκτυα αυτά. Γιατί η όλη κατασκευή και όλη η φιλοσοφία είναι, ας το πούμε, μελετημένη από δύο εταιρείες. Την εταιρεία που κάνει τα δίκτυα και την εταιρεία που κάνει το σκελετό. Αυτά έχουν συνδυαστεί για να κάνουν μία κατασκευή. Η χρήση των δικτυών συμμετέχει στη δομική μελέτη του σκελετού. Σαφώς και μπορεί να μπει, απλά πρέπει να δούμε κάποια δεδομένα, ώστε, επειδή υπάρχει μεγάλη αντίσταση στον αέρα, σχεδόν σαν τον άιλον, σε ένα θερμοκήπιο, και ας το πούμε, το φιλτράρισμα, το τρόπο που μπαίνει το φως σε ένα καπηλωτό θερμοκήπιο έχει διαφορά από το οριζόντιο και τον τρόπο που γίνεται η κατανομή των ακτινών, εκεί πιθανώς να έχουμε και λιγότερες, ας το πούμε, όχι απαιτήσεις, βλέψεις για το θέμα του αποτελέσματος, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το υπαίθριο, έτσι, δεν το συζητώ. Λέμε αν συγκρίνουμε τώρα το ένα με το άλλο. Σε σχέση με το υπαίθριο, ούτε μέρα με τη νύχτα, κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω. Άλλο ερώτημα. Αυτά στις γωνίες με κλειφ πιάνονται. Ορίστε. Στις γωνίες με κλειφ πιάνονται. Στις γωνιές πιάνονται με ειδικά κλειφ. Ναι, με ειδικά σφορκύλα, αυτά που μπαίνουν μέσα. Όχι, καμία σχέση. Όχι. Καμία σχέση. Αυτά είναι μόνο για μεταλλικές κατασκευές. Αυτά πιάνονται με κλειφ. Γιατί ήταν στρογγυλού σωλήνες ήταν. Ορίστε. Ήταν στρογγυλού σωλήνες, γι' αυτό. Στρογγυλού σωλήνες κάθετη. Όχι οριζόντι. Όχι, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Μισό λεπτό να σα δείξω. Αν έχει καλοσύνη, ένα λεπτό. Να δείξω στον κύριο. Είναι ένα απλό δικτύωμα. Το βλέπετε πως είναι. Έχει κάτι πλαστικά κλίψη και κάτι γάλλους που πιάνει πάνω στο σωματόσκηνο και αυτό το πράγμα δένει την οροφή. Δηλαδή η οροφή δεν δένεται με σίδερα, δένεται με το ίδιο το δίκτυο. Ανοίγει για να μην γίνει ζημιά. Mm-hmm. Όμως την πίεση του αέρα δεν μπορεί να ανοίξει. Όχι, την πίεση του αέρα όχι. Μόνο αν αυτό που μπορεί να του δημιουργήσει ένα θέμα είναι αν για κάποιο λόγο έρθει κάποιο αντικείμενο, σκίσει το πλαϊνό το δίκτυο, μπει ο αέρας μέσα. Αλλά τι γίνεται όμως, έχει διαφυγή. Δεν μπορεί να κάνει ζημιά γιατί είναι διάτρητο όλο. Αλλά η δύναμη είναι ελεγχόμενη όσον αφορά το βάρος, όχι την ανεμοποίηση. Η ανεμοποίηση είναι υπολογισμένη από εξωτερικά και τους ανακυκλώσεις που κάνει μέσα για να μην φεύγουν. Δεν φεύγουν ανάποδα. Φεύγουν μόνο έτσι, όχι έτσι. Επίσης, να συνδυάζω λίγο να επιτρέπει στο ερώτημα. Ο άνεμος, μάλλον η κατασκευή, δεν είναι μια κατασκευή στιβαρή, σταθερή, έτσι ώστε οι πιέσεις που θα δέχεται τον άνεμο. Ναι.
να πιέσουν τέχνα τον άνεμο να, να αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο. Γιατί είναι υποταλάντωση. Δηλαδή, είναι μια κατασκευή μετανική, η οποία συνδέεται μεταξύ της, μεταξύ τους όλα τα, τα μεταλλικά μέλη με συναντώσιμο. Δηλαδή, όταν φυσάει ο αέρας, θα βλέπουμε μια κατασκευή η οποία ταλαντώνει. Δεν είναι σταθερή, όποτε η αντίσταση το πιέζει για να κάνει αντίσταση έτσι ώστε να το σκίσει το δίκτυο. Έχετε δίκιο. Εγώ όμως, επειδή έχω μια εμπειρία στην περιοχή μας, κάποια στιγμή στο παρελθόν με τον αέρα. Στα εργοκήπιο. Ναι. Και πιέσει και το κατέβασε. Ήταν και αυσίδα. Το κατέβασε. Και τέτοια στιγμή που θα αντέξει αυτό, είναι και επίπεδο θα αντέξει και πίσω. Η αντοχή ακριβώς έγινε στο γεγονός ότι είναι υποταλάντωση. Θα σας πω φαινόμενο που μας έχει συμβεί. Με τέτοια μορφή αέρα τύπου ανεμοστρόβιλο. Λοιπόν, σε κατασκευή. Οι εξωτερικές κολόνες, καταρχήν οι εξωτερικές κολόνες πατάνε απλά σε 9-9 βάση. Είναι εξωτερικές, δεν είναι θαμμένες, δεν είναι εγκυβωτισμένες μέσα σε δεξιμένες ή τίποτα. Απλά στέκονται με τα, τα συνατόσυνα και στα αγκύρια που έχουν πει σε ένα βάθος 2 μέτρα, 1,80 βάθος, 2 για κάθε μία κολόνα. Αυτές λοιπόν οι κολόνες δεν είχαν κουνηθεί καθόλου. Οι εσωτερικές κολόνες, καθόλου τη διάρκεια αυτού του φαινομένου γινόταν με βροχή, με αέρα μαζί, βγήκαν από το έδαφος. Το έδαφος εκεί, το χώμα ήταν πάρα πολύ, πολύ αφιδερό και από κάτω από το ένα μέτρο βρίσκαμε και νερό. Όταν σκάλαμε δηλαδή, να κάνουμε την ακύρωση, βρήκαμε νερό. Συν το νερό που είχε πέρα, γιατί πέρασε ποτάμι το νερό μέσα. Με τον αέρα λοιπόν ταλαντευόταν όλη αυτή η κατασκευή και χόρευε ένα μέτρο πάνω, ένα μέτρο κάτω, αφού είχε βγει ένα μέτρο. Η κατασκευή δεν έπεσε. Δεν γκρεμίστηκε. Βγήκαν οι σωλήνες, τραβούσαν μία έτσι αλλιώ, αλλά οκ. Εμείς πήγαμε σε δύο μέρες, λύσαμε τα σηματόσκηνα, αλλού είχαν κοπεί κιόλας κάποια. Ξαναβάλαμε τις σωλήνες στη θέση τους, τις εσωτερικές. Ρίξαμε και λίγο πετό για να το ενισχύσουμε, αφού είναι το υπέδαφος έτσι. Ξανατεντώσαμε όπου ήταν να συμπληρώσουμε τα σηματόσκηνα, αυτά συμπληρώσαμε και με τα παλάκα σφίξαμε την κατασκευή. Και αυτό ήταν. Δηλαδή δεν γκρεμίζεται. Σήμερα θα πρέπει οι μισές κολόνες να είναι σφιγμένες. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Για που λέτε για τις περιφερειακές. Δεν μπορούν να σηκωθούν, γιατί να υπάρχει κίνδυνο σε αυτό. Σε αυτήν την περίπτωση το σηκώθηκε γιατί ήταν. Είχε νερό. Είχε νερό. Αλλά στο κάτω δεν έχει θέμα. Ακόμα πιο θέλω να επιμείνω σε αυτό, ότι όσο πιο στιβαρή και σταθερή κάνει μια κατασκευή, τόσο πιο πολύ ζημιά μπορεί να πάθεις. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή, αν δεν βγαίνουν οι κολόνες έξω, τα αντίθετα θα ήταν προφανώς και μεγαλύτερη ζημιά. Αυτό πρέπει να το. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι σίγουρο για το αποτέλεσμα που θα έχει. Καλύτερα να είναι λοιπόν η κατασκευή ελαστική και να συμπεριφέρει ανάλογα με το τι δέχεται να αντιδρά, παρά να είναι στιβαρή. Και αυτό το χαρακτηριστικό έχει. Δηλαδή δεν το φτιάξαμε και θα πάμε κάποιος να δούμε. Γκρεμίστηκε, έπεσε πλάκος στην καρέκλα. Δεν υφίσταται. Μπορεί να στραβώσει, μπορεί να κάνει. Θα το χαλαρώσουμε, θα παξιμάει για τις βίδες, θα τραβήξουμε τα σηματόσκηνα που χρειάζεται, θα την επαναφέρουμε την κατασκευή.